σε άνοιγμα με διαδικασίες εξπρές εκατοντάδων κλειστών επαγγελμάτων με κατάργηση των γεωγραφικών περιορισμών και της κατώτατης αμοιβής και αλλαγές στα ποσοστά κέρδους προχωράει η κυβέρνηση με νομοσχέδιο. Με βάση την σχετική δέσμευση που έχει αναλυφθεί στο επικαιροποιημένο μνημόνιο, στη λίστα βρίσκονται δικηγόροι, συμβολιογράφοι, φαρμακοποιοί, αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ορκωτοί λογιστές και άλλα περίπου 170 επαγγέλματα, μεταξύ των οποίων και οι αρτοποιοί. Πότε υπήρχαν κάποιες αποστάσεις βιωσιμότητας τις λέμε εμείς και αυτές αν υπήρχαν καλό θα γίνανε. Γιατί σήμερα, έτσι όπως έγινε, κακά τα ψέματα, ειλικρινά έχει χαθεί επενδυμένο κεφάλαιο και ακριβώς ο ένας απέναντι στον άλλον έχουν ανοίξει καταστήματα. Κατά συνέπεια, ούτε ο ένας δουλεύει, ούτε ο άλλος δουλεύει. Άρα θεωρώ ότι εκείνος ο νόμος ήταν πραγματικά ο καλύτερος και ο ιδανικότερος για να μπορέσουν να επιβιώσουν τα μαγαζιά. Σήμερα τι γίνεται. Ανοίγει ο ένας, ανοίγει απέναντι στον άλλον. Κατά συνέπεια και ο μεν και ο δε να μην δουλεύει και από την άλλη μεριά να χάνεται και επενδυμένο κεφάλαιο και να βάζει και ο άλλος κατά το κοινό ζητούμενο το κεφάλι του στην τροβά. Άρα λοιπόν κακώς μιλάνε για κλειστό επάγγελμα ότι είναι το ορτοποιό. Το νομοσχέδιο προβλέπει οριζόντια και χωρίς εξαιρέσεις άρση των εμποδίων και των διοικητικών περιορισμών που υπάρχουν σήμερα στην άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Πρόκειται για γεωγραφικούς περιορισμούς, εμπόδια στην αδειοδότηση του επαγγέλματος, καθοριζόμενες κατώτατες αμοιβές, εγγυημένα ελάχιστα περιθώρια κέρδους και εγγυημένη εργασία. Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο, η άρση των αγκυλώσεων με την απελευθέρωση όλων των επαγγελμάτων θα έχει θετικές επιπτώσεις στην οικονομία, καθώς θα εντείνει τον ανταγωνισμό, πιέζοντας προς τα κάτω τις τιμές προς όφελος των καταναλωτών και θα τονώσει την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα της οικονομίας.